και αν είναι καλό ή κακό το ότι είχαν τόσους παίχτες που πρέπει να δώσουν 2-5 για να παίξουν όλοι. Ώστε, ακριβώς ήθελα να δώσω συμμετοχή σε όλους, να μπορούν να βγάλουν ένα παιχνίδι ολόκληρο. Δεν είχαμε περιθώριο στις προηγούμενες μέρες πριν το παιχνίδι με το Άγιαξ και για μένα είναι καλό γιατί μπορώ να δω όλους και μπορώ να βγάλω κάποια συμπεράσματα για το καθένα από αυτούς. Σήμερα τα συμπεράσματα είναι και ομαδικά και σε κάποια πρόσωπα, στο σχηματισμό σου. Ομαδικό είναι πάντα. Όλοι κάνουμε ίδιες προπονήσεις, ή είναι σημερινή ομάδα, ή είναι αυριανή ομάδα, ή η ομάδα όποια παίζει, από τους όλους συζητάω τα ίδια. Έχουμε ένα στυλ που θέλουμε να παρουσιάζουμε φέτος και αυτό πρέπει να καταλάβουν όλοι οι παίκτες. Εντάξει, σημερινό παιχνίδι δεν μπορώ να πω ότι ήταν κάτι πάρα πολύ καλό, αλλά βέβαια κερδίζαμε 3-0, είχαμε και κάποιες ευκαιρίες. Παίξαμε τη μία ομάδα που είναι από τη Super League. Δεν είναι εύκολο να κερδίζεις κανέναν σήμερα. Τότε, okay, βγάλαμε έναν 90 λεπτό. Αύριο έχουμε δεύτερο παιχνίδι και προετοιμαζόμαστε για το επόμενο επίσημο παιχνίδι. Ο Βαρέλα αγωνίστηκε 90 λεπτά. Είναι έτοιμος από κάθε άποψη ή απλά έπαιξε έναν 90 λεπτό και θέλει ακόμα δουλειά? Έστω, ο Βαρέλα προέρχεται από το ένα τραυματισμό. Σίγουρα ότι ακόμα δεν είναι 100% έτοιμος. Ήθελα να παίξει σήμερα, να το δώσω ένα 90 λεπτό. Στην αρχή δεν ήταν να παίξει όλο το παιχνίδι, αλλά μίλησα στο ημίχρονο και μου είπε ότι είναι καλά και αυτό το λόγο τον άφησα να παίξει όλο το παιχνίδι. Είναι ένας παίκτης ο οποίος σίγουρα είμαι ότι θα μας βοηθήσει στο μέλλον. Coach, με αφορμή τα δύο γκολ του Περέιρα και μια κουβέντα που υπάρχει για το αν ο ΠΑΟΚ θα πάρει κι άλλο επιθετικό ή όχι. Εσείς αισθάνεστε ότι είστε καλυμμένος στις θέσεις των επιθετικών? Αισθάνεστε ότι έχει ανάγκη η ομάδα ίσως έναν ακόμη παίκτη με άλλα χαρακτηριστικά? Κοιτάξτε, εμείς είπαμε από την αρχή ότι ψάχνουμε τον επιθετικό. Εμείς δεν είπαμε ποτέ ότι δεν τα πάρουμε τον επιθετικό. Εγώ από την αρχή είπα ότι ναι, έχουμε αυτή τη στιγμή τρεις επιθετικούς. Είναι ο Κλάους, είναι ο Κουλούρης, είναι ο Περέιρα. Και ψάχνουμε. Έχουμε ακόμα περιθώριο μέχρι 31 Αυγούστου, είναι μεταγραφικό περίοδο. Και κάτι σαν άποψή μου ήμασταν κοντά σε αυτό το τρανσφερ. Με αφορμή και την λίστα χθες δηλώσατε, το σκεπτικό σας για τον Κάτσε ποιο είναι φέτος? Ένας παίκτης που τον υπολογίζετε πέρυσι και τώρα είναι εκτός από την λίστα, σκέφτεστε? Κοιτάξτε, ένας παίκτης ο οποίος από την αρχή όταν τελειώσαμε ήταν σχεδιασμένο, ο παίκτης πάει στο ευρωπαϊκό και μετά τα βρει ομάδα που τα φύγει. Τουλάχιστον εγώ είχα αυτή την πληροφορία. Ο παίκτης ήρθε μετά από το ευρωπαϊκό, είχε άδεια περισσότερες μέρες που ήταν και λογικό. Ήρθε τώρα, περιμένει και ο ίδιος να δει τι θα γίνει μαζί του. Αυτό είναι κάτι που μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή. Η ομάδα σας είναι ακόμα σοκαρισμένη. Πώς τους βλέπετε από ό,τι έγινε με τον Άγιαξ, τι χρειάζεται για να τον ξεπεράσουν? Κοιτάξτε, η ομάδα μου ήταν σοκαρισμένη μετά από το ένα παιχνίδι που κάτι σ' άποψη μου και στα δύο παιχνίδια έχουμε κάνει δύο 90 λεπτά, είχαμε καλύτερες ευκαιρίες, μπορούσαμε να περάσουμε εμείς, δεν περάσαμε, αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Συνεχίζουμε, παίξαμε με μια μεγάλη ομάδα, με μια ομάδα οποία κάθε χρόνο παίζει στο Champions League. Είχαμε μια καλή ευκαιρία. Okay, προχωράμε, έχουμε το επόμενο δύσκολο παιχνίδι, μπορεί να είναι και πιο δύσκολο από το παιχνίδι με τον ΑΕΚ, γιατί από την ΑΕΚ ξέρεις ποια ομάδα είναι και ξέρεις τι μπορείς να περιμένεις. Έχουμε τώρα μπροστά μας μια ομάδα οποία ήταν πρωταθλήτρια της χώρας της και μια ομάδα οποία τελευταία χρόνια παίζει πολύ καλύτερα από το παρελθόν όσο αφορά την Ευρώπη. Είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε δύο καλά παιχνίδια και να κάνουμε ό,τι μπορούμε να μπούμε στο Europa League. Coach, αισθάνεστε ότι υπάρχει ανάγκη για λίγη μεγαλύτερη ψυχολογική στήριξη στον Αθανασιάδη, γιατί έχει ακούσει πολλά τελευταία λόγια των ευκαιριών στο μάτσο με τον Άγιαξ? Κοιτάξτε, ακούω και εγώ, να σου πω την αλήθεια, δεν διαβάζω, αλλά ακούω γιατί και να μην θέλω να ακούω, ακούω τι γίνεται. Αυτό που κάνετε δεν είναι δίκαιο. Σας λέω σαν προπονητής και τώρα είναι Αθανασιάδης, αύριο αν είναι και ο Περέιρα και όποιος και να είναι, δεν είναι δίκαιο. Είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι επιθετικός. Μπήκε σε δύο παιχνίδια σε 4 ή 5 φάσεις.
έβαλε ένα γκολ. Χάνουν και οι μεγαλύτεροι παίκτες και οι καλύτερες ευκαιρίες από αυτές που έχει κάνει ο Κλάους. Είναι ο παίκτης ο οποίος έχει βάλει μέχρι τώρα δεν ξέρω πόσα γκολ για το ΠΑΟΚ. Το πιο εύκολο είναι όταν ο παίκτης χάνει κάποιες ευκαιρίες να τον κράζουμε όλοι και να γίνεται αυτό που γίνεται με τον ίδιο. Δεν είναι σωστό και δεν είναι δίκαιο εμένα. Όποιος και να είναι μιλάω, δεν μιλάω τώρα που είναι ο Κλάους Αθανασιάδης. Για μένα επιθετικός ένας είναι σωστός και καλός, βέβαια όταν βάζει γκολ, η θέση του είναι τέτοια που πρέπει να βάζει γκολ. Αλλά εμένα προβληματισμό είναι όταν ο παίκτης, ο επιθετικός δεν μπαίνει στις ευκαιρίες. Και αυτό είναι το σίγουρο. Έχει δουλέψει καλά, έχει βγάλει 2-90 λεπτά. Δυστυχώς δεν κατάφερε να βάλει και το δεύτερο γκολ. Ήθελε παραπάνω από τους όλους μας εδώ ο ίδιος να βάλει το γκολ. Αυτό πρέπει να καταλάβετε κι εσείς.